έχουμε αντιμετωπίσει ένα πρωτόχρονα, πραγματικά πρωτόχρονα, που δεν, όχι, δεν τα έχει αντιμετωπίσει η περιοχή, αλλά δεν μπορούσε η Ελλάδα, οι πολίτες, ο συνάδελφός μας, να σκεφτεί ότι μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι σε αυτή τη δύσκολη φάση μας έχει κρατήσει όρθιος και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσουμε με καλύτερες προοπτικές την πορεία μας. Διεκδικούμε, όπως έχουμε πει από την αρχή της ανάπτυξης ευθύνης, κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης που βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες για να δημιουργήσουμε και εμείς σαν Δήμος κάποιες θέσεις απασχόλησης, έστω και πρόσφατες. Εδώ υπάρχει μια αντίληψη από διάφορους, αλλά και από ένα πολιτικό φορέα, την οποία εγώ τη συμμερίζομαι προσωπικά, παρότι δεν προέρχομαι από αυτό το πολιτικό φορέα, ότι η εργασία πρέπει να είναι μόνιμη. Η εργασία πρέπει να προσπαθήσει αυτό το κράτος, είτε δίνοντας την αρμοδιότητα στους Δήμους, είτε να θεσπίσει, ας το πούμε, δομές τέτοιες, έτσι ώστε κάποιος, αφού θα εκπαιδεύεται και αφού θα μπαίνει σε μια δοκιμαστική εργασία, ο στόχος θα είναι η εργασία που θα αναλαμβάνει, η δραστηριότητα που θα έχει, η ευθύνη που θα έχει, να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό όμως που είναι το κύριο μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες για νέες δουλειές και θέσεις απασχόλησης. Το παλιό μοντέλο ανάπτυξης στο πρότυπο μιας κακώς εννοούμενης ευημερίας μας οδήγησε μακριά από την παραγωγή και ξεχάσαμε την παλιά μας γνώση να αξιοποιούμε αυτά που έχει ο τόπος μας για να ζούμε καλύτερα. Εμείς εδώ ζήσαμε και ζούμε σε όλη του την ένταση τι σημαίνει η καταστροφή της φύσης και του περιβάλλοντος. Και γιατί βιώσαμε την πυρκαγιά, όπως ξέρετε, και γιατί βιώσαμε αυτό το τραγικό για μας και αξέχαστο βίωμα του σεισμού, και γιατί βιώνουμε ακόμη μέχρι σήμερα αυτό που λέγεται διαχείριση χρημάτων. Όλοι μιλάνε τώρα για την εκδίκηση της φύσης και της επιπτώσης του κλίμα. Η ειρωνία ωστόσο της ιστορίας είναι ότι η φύση δεν αρκείται στην εκδίκησή της. Μας προσφέρει ταυτόχρονα απλόχερα την ευκαιρία να ξανακάνουμε την αναθεώρηση των σχέσεών μας μαζί της και να βρούμε ταυτόχρονα λύση για να επιβούμε τα σημερινά οικονομικά διέξοδα. Αυτό είναι που σας είπα στην αρχή της ομιλίας. Το συγκεκριμένο μας πλεονέκτημα είναι τα θετικά και τα αρνητικά του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο μας πλεονέκτημα είναι τα αρνητικά και θετικά, επαναλαμβάνω, του φυσικού μας περιβάλλοντος, αλλά και η κληρονομιά μας, οι κλασικές και οι μηδενικές αρχαιότητες. Είναι δηλαδή ό,τι μας περιβάλλει. Εμείς στο Δήμο πιστεύουμε ότι οι μεγαλύτερες ελπίδες εξόδου από τη σημερινή κρίση βρίσκονται ακριβώς στη σύλληψη και την υλοποίηση ενός νέου σχεδίου για την ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας. Μέσα από έργα δημοτικά και ιδιωτικές επενδύσεις που θα γίνονται προς την κατεύθυνση της οικολογικής προστασίας και της νέας τεχνολογίας για αναλυτικές μορφές ενέργειας. Οργάνωση παραγωγής και εξασφάλιση υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Με αυτή την κεντρική ιδέα προετοιμάζουμε έργα που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για απασχόληση. Ένα τέτοιο έργο είναι το Πάρκο Πόλης, ένα πάρκο που το ονομάζουμε ένα πάρκο μέσα στο κλίμα. Η δημιουργία του ίδιου του πάρκου δημιουργεί ευκαιρίες για απασχόληση, για να φτιαχτούν τα κτίρια, να δημιουργηθούν οι χώροι πρασίνου, να φτιαχτεί το πάρκο, για να φιλοξενούν οι επισκέπτες του πάρκου, για να μαθαίνουν τα παιδιά του σχολείου πώς είναι να ζεις σε ένα πάρκο μέσα στο κλίμα, για να ξεναρκούνται οι επισκέπτες στην πάρκο. Πάνω σε αυτό το έργο στηρίζεται το πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε σήμερα.
εσείς που ωφελήσετε από το πρόγραμμα θα εκπαιδευτείτε είτε για να βρείτε δουλειά σε κάποιες επιχειρήσεις που θα ασχοληθούν με το πάρκο, είτε για να φτιάξετε τις δικές σας επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον μας, κοινωνικές επιχειρήσεις, στις οποίες μπορεί να αναθέτει ο Δήμος έργα, αλλά παράλληλα θα μπορείτε να προσφέρετε και τις υπηρεσίες σας και αλλού. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, όπου θα αποκτήσετε τις απαιτούμενες δεξιότητες. Σας έγινε αναλυτική προσήγηση προηγουμένως. Θα σας ετοιμάσω τα σχέδια για την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεών σας, καθώς και των νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Στην αρχή της λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων θα έχετε υποστήριξη όπως κάνει λογιστική, φορολογική, marketing. Επίσης, θα υποστηριχθούν και οι επιχειρήσεις που θα σας προσφέρουν δουλειά, ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε να δουλεύετε και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μέσα από το πάρκο και το πρόγραμμα αυτό που συζητάμε σήμερα, επιδιώκουμε την ανάδειξη νέων ευκαιριών για απασχόληση και επιχειρηματική ανάπτυξη σε τομείς που σχετίζονται με την αναστροφή των φαινομένων κλιματικής αλλαγής, νέα υλικά και νέοι τρόποι παραγωγής δομημένου περιβάλλοντος, εφαρμογής νέων τεχνολογιών πρόληψης, αντιμετώπισης κινδύνων, πρωτογενής τομέας και διατροφή κτλ. Εμείς ως Δήμος θα φροντίσουμε, πέρα από το πρόγραμμα, να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες για απασχόληση προγραμματίζοντας έργα ανάπλασης στην πόλη μας, αποκατάστασης στην κομματερή, διαδρομές και ξενεργείς στην Πάτηδα. Θα επιδιώξουμε σε κάθε έργο που γίνεται στο Δήμο να απασχολούνται σε σημαντικό ποσοστό δημότες μας εκπαιδευμένοι κατάλληλα μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα. Γιατί διεκδικούμε και άλλο πρόγραμμα αντίστοιχο που θα αφορά ευκαιρίες απασχόλησης για την αποκατάσταση του πράσινου στην Κομματερή. Και πιστεύουμε ότι δεν θα τολμήσουν να μας το κόψουν. Δίνουμε μάχη και θα την κερδίσουμε και θα κάνουμε το πρόβλημά μας ευκαιρία για μας και την πόλη μας. Να ξέρετε επίσης ότι στα επόμενα χρόνια, 2014-2020, δηλαδή στην άλλη προγραμματική περίοδο, θα υπάρξουν πολλά τέτοια προγράμματα και έργα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και χρηματοδοτείται κατά προτεραιότητα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Με το να εκπαιδεύεστε όμως εσείς και με το να παλεύουμε εμείς σαν Δήμος για να κάνουμε έργα που αντιστρέφουν τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, δεν δημιουργούμε μόνο ευκαιρίες για απασχόληση. Αλλάζουμε την εικόνα μας και εμείς, ο Δήμος που φιλοξενεί και μεστά τη διοίκηση εμπορευμάτων, πρώτος αναπτυχθεί τα ωφέλη περιβαλλοντικά και οικονομικά που προκύπτουν για όλους μας από την προστασία της φύσης. Και σε αυτή την υπόθεση, εσείς έχετε τον πρώτο λόγο. Και έχετε και τον πρώτο λόγο και αποστολικής προσέγγισης. Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, η αντιμετώπιση των αλλαγών, για την αντιμετώπιση των αλλαγών του κλίματος και τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνει. Για το πράσινο στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, τα ψυχρά υλικά σε δρόμους, πλατείες και κτίρια, τα οικολογικά μεταφορικά μέσα μειώνουν τη ζέστη του καλοκαιριού και το πολύ κρύο του χειμώνα. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να μειώνουν τα χρήματα που χρειάζονται να εξοδεύουμε για να ζεσθενόμαστε ή να δροζόμαστε. Παράλληλα, και ο Δήμος μειώνει τις δαπάνες για την ενέργεια και εξοικονομεί χρήματα για την αντιμετώπιση μιας πληθώρας ζητημάτων που από τις καθημερινές ζωές των δημοτών